Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η νέα εκπομπή του SBC «Υπάρχει λύση». Καθημερινά από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με εκλεκτούς καλεσμένους βρίσκουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν όλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη φορολογία, με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και όχι μόνο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς τρέχουμε μαζί τους. Να πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Μίτιλη και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα επί του αιτήματος επέκτασης δανειακής σύμβασης και σύνταξης νέου προγράμματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί το σημερινό Eurogroup, ενώ παράλληλα εντείνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες. Όλες οι προτάσεις που έχουν πέσει μέχρι στιγμής στο τραπέζι έχουν καεί, με την τελευταία, την ελληνική, να επιτυγχάνει το στόχο της, που δεν ήταν άλλος από σύγκληση του Eurogroup και την επαναβεβαίωση της πολιτικής βούλησης για υπέρβαση της επαπειλούμενης κρίσης. Αντιστοίχως και το Βερολίνο δείχνει ότι αφουγκράζεται και συντάσσεται με την κοινή βούληση, υποχωρώντας έστω και σιωπηρά. Όπως επισημαίνουν όμως πηγές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις διαπραγματεύσεις, η Ευρώπη θέλει πάντα το χρόνο της, υπενθυμίζοντας την υπόθεση της Ουκρανίας, όπου πρόσφατα επετέθη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε όλα στο στούντιο με τον Χρήστο Φράγκου. Πρέπει να βρούμε μία λύση, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ λίγες ώρες πριν το κρίσιμο Eurogroup στις Βρυξέλλες, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθεί το θέμα της Ελλάδας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, ο κύριος Ολάντ σημείωσε πως έχουμε ευθύνη να δούμε ότι οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και ότι θα γίνει σεβαστή η ψήφος των Ελλήνων. Το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των πληστηριασμών αναμένεται να φτάσει στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη. Στόχος είναι να ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπήγοντος πριν το τέλος της επόμενης εβδομάδος. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας ανέφεραν ότι στόχος της ρύθμισης είναι να δοθεί προστασία στο 97,5% των δανειοληπτών που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους εξαιτίας της αδυναμίας να καλύψουν τις οφειλές τους. Για να προστατεύεται ο δανειολήπτης από τον πληστηριασμό, θα πρέπει να εκπληρώνει τρία κριτήρια. Πρώτον, το εισόδημα. Για να ενταχθούν στη ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότεροι, σχεδιάζεται να τεθεί το όριο του εισοδήματος στα 70.000 ευρώ. Δεύτερον, η ακίνητη περιουσία. Το Υπουργείο να θεσπίσει κριτήριο με ανώτατο όριο στην αντικειμενική αξία του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου και όχι αυτή της πρώτης κατοικίας. Έτσι, το όριο αναμένεται να τεθεί στις 700.000 ευρώ συνολικής ακίνητης περιουσίας και 400.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία, με σκοπό να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θα υπάρξουν όμως δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην ενταχθούν έχοντες και κατέχοντες που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία αυτή. Και τρίτον, είναι το ύψος των καταθέσεων. Κύκλοι του Υπουργείου ανέφεραν ότι ο πήχης θα τεθεί στις 50 έως 70.000 ευρώ. Φρένο σε νέες μειώσεις συντάξεων και στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα βάλει η κυβέρνηση με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα για τη νέα ρύθμιση των χρεών στα ταμεία. Την επικείμενη κατάθεση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ, με την οποία συμφωνήθηκε να αναζητηθούν από κοινού νέες πηγές χρηματοδότησης του ασφαλιστικού. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις θα καταργηθούν μεταξύ των άλλων η αυτόματη, με βάση το προσδόκιμο ζωής, αύξηση πάνω από το 67ο έτος του Γενικού Ορίου Ηλικίας Συνταξιοδότησης, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού, βασική και αναλογική, των κύριων συντάξεων από 1η-1η-2015, η μείωση των επικουρικών συντάξεων και ο μαθηματικός τύπος για τα νέα εφάπαξ, όπου θα αντικατασταθεί με άλλον, έτσι ώστε να μην προκύπτουν μεγάλες μειώσεις. Θα ακολουθήσουν η επαναχορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ σε ανασφάλιστους, υπερήλικες και η καταβολή 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους με συντάξεις έως και 700 ευρώ.
Ο κ. Στρατούλης δεσμεύτηκε για τη λήψη εντός εξαμήνου των πρώτων διορθωτικών μέτρων και την αντιμετώπιση ασφαλιστικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανόμενης της πρόβλεψης για αύξηση της χρηματοδότησης, πέρα από τους πόρους που υπολογίζεται ότι θα κατευθυνθούν προς τα ταμεία, από τη μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα και αργότερα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως και της αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής. Την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη αναμένεται να έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα καταθέσουν από κοινού τα Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ρυθμίσεις χρεών με 100 δόσεις προς το δημόσιο. Με τη νέα ρύθμιση, όλες οι οφειλές προς το δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2014 μπορούν να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις άτοκα, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, ή με μηνιαίο τόκο 0,25% εφόσον υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που έχουν αφήσει απλήρωτα πολύ μεγάλα ποσά φόρου εισοδήματος θα μπορούν να γλιτώσουν από την πληρωμή του 50% των χρεών αυτών, εφόσον πληρώσουν το υπόλοιπο 50%. Στη ρύθμιση αυτή δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές από ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, φόρο ακίνητης περιουσίας, ανακτήσεις παράνομων κρατικών εγγυήσεων, δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές ΔΟΗ, η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για κάθε χρέος προς εφορία. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Το βασικό αίτημα για την ανεργία είναι η διακοπή της λιτότητας και η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σταθερές και μακροπρόθεσμες. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, με 90 λεπτά καθυστέρησης ξεκίνησε το σημερινό Eurogroup λόγω των διαβουλεύσεων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Χρήστο Φράγκου. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα Γεια. Είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής μας αλλά και διευθυντής στο πόρταλ το οικονομικό το sofocleusin.gr. Ποια είναι η εικόνα, Χρήστο? Θα ξεκινήσουμε γιατί με κομμένη την ανάσα, Χρήστο, παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Πράγματι, εμείς είμαστε με κομμένη την ανάσα. Ο Βαρουφάκης ήταν ιδιαίτερα χαλαρός και μπαίνοντας είπε ότι θα βγει μάλλον ένας προς καπνός. Στην Ελλάδα το πολιτικό κλίμα είναι οριακό, είναι βαρύ. Φαίνεται από δηλώσεις και στελεχών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Στο εξωτερικό η κατάσταση είναι διαφορετική, λίγο πιο χαλαρή. Το ελληνικό χρηματιστήριο είναι επίσης ήρεμο. Έχει δηλαδή διακυμάνσεις, αλλά δεν δείχνει εικόνα κατάρρευσης αντίστοιχη των δημοσιευμάτων για Brexit, για πανικό κτλ. Ο τζίρος είναι στα 130 εκατομμύρια όσο είναι τις τελευταίες ημέρες.
δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να μας πει το χρηματιστήριο. Είναι σε στάση αναμονής, όπως σε στάση αναμονής τελεί και η κοινωνία εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο έχει επηρεαστεί η ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα, στο βαθμό ότι έχει προσαρμοστεί σε τέτοιου σοκ 3-4 χρόνια τώρα. Ναι. Έχουν επηρεαστεί όμως οι τράπεζες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι άρα έχει περιοριστεί και η ρευστότητα στην αγορά. Πράγματι έχει περιοριστεί η ρευστότητα στην αγορά. Πράγματι έχουν υπάρξει εκροές καταθέσεων λόγω του φόβου που έχει προκληθεί, οι οποίες είχαν δείξει τάσεις να υποχωρούν το τελευταίο καιρό. Τις τελευταίες δύο μέρες όμως, λόγω της έντονης φημολογίας και των δημοσιευμάτων και της κινδυνολογίας, αυτή η τάση άρχισε πάλι να πιάνει ρυθμό, δηλαδή να ανεβαίνει. Γι' αυτό το λόγο και είχαμε και συνάντηση του Γιάννη Στουρνάρα με το. Βεβαίως, θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο, θα το παρακολουθήσουμε να πω. Γενικότερα λοιπόν, η εικόνα στην οικονομία είναι σταθερή. Οι τράπεζες έχουν περιορίσει τη ρευστότητα, οι επιχειρήσεις όμως ήξεραν από πριν τις εκλογές ότι θα πάνε σε μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν είχαν προετοιμαστεί όσο μπορούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον ύφεσης από πριν. Οπότε ναι, μπορεί να έχουμε καθυστέρηση πληρωμών, να έχουμε προβλήματα ρευστότητας κτλ. Αλλά γενικά, αν περπατήσει κανείς στους δρόμους, θα καταλάβει ότι ο κόσμος μπαίνει στα μαγαζιά, συνεχίζει να αγοράζει. Υπάρχει μια στασιμότητα, μάλιστα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε σε αντίστοιχες περιόδους στο παρελθόν. Μια και αναφέρεσαι λοιπόν στις τράπεζες, δεν μπορούσα να μην σε ρωτήσω σήμερα για το δημοσίευμα, το προκλητικό του Σπίγκελ στην ηλεκτρονική του έκδοση, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Χρήστο, λέει ότι προετοιμάζεται για κάποιο Brexit. Και μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, δεν πήρε θέση σε αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν το αρνήθηκε. Καλά, η δουλειά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις χθες διέψευσε δημοσίευμα, δεν θυμάμαι πιανής, της γερμανικής εφημερίδας, που έλεγε ότι είναι όλα έτοιμα και ότι πάμε προς Brexit. Δεν μπορεί κάθε μέρα να διαψεύει το ίδιο σενάριο. Τέλος, θα φανεί ότι το επιβεβαιώνει. Δύο αρνήσεις, λένε, μια κατάφαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που συμβαίνει, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η δουλειά της είναι, όταν τη ζητείτε από κάποιες χώρες, στο Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη της, να προετοιμάζει σενάρια. Είχε τέτοια σενάρια. Δεν προετοιμάστηκε ξαφνικά για Brexit. Είχε προετοιμαστεί το 2012 28 φορές. Τι πρόβλημα είχε όταν κάποιος έφερε στο τραπέζι τη συζήτηση, παιδιά, να ξαναδούμε λίγο και το φάκελο του Brexit. Ωραία, τον ξαναείδαμε. Και τι άλλαζε? Ότι η πολιτική βούληση δεν είναι για Brexit. Να θυμίσω ότι το 2012 το Brexit το ανέφεραν ξανά και ξανά οι πολιτικοί. Το έλεγαν ότι είναι επιλογή τώρα των Ελλήνων. Δεν το αναφέρει, νομίζω, η κυβέρνηση. Ούτε η δική μας κυβέρνηση το αναφέρει. Ούτε ο Φρανσουά Ολάντ πριν από λίγο είπε: δεν γνωρίζω κανένα τέτοιο σενάριο για Brexit. Και ο Γάλλος Υπουργός είπε, οικονομικών, είπε, μάλιστα, ότι δεν είναι στο τραπέζι, δεν αποτελεί δεν επιλογή. Βεβαίως. Δεν αποτελεί επιλογή. Άρα λοιπόν, ναι, σενάρια υπάρχουν, εικασίες γίνονται, τρομολαγνικά δημοσιεύματα είδαμε, θα δούμε, είναι όλα στο παιχνίδι των πιέσεων. Διαρρέονται και από εταίρους μας οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουμε από το ευρώ, αλλά θέλουν να μας επιβάλλουν τους όρους τους. Άρα λοιπόν κάνουν διαρροές τέτοιου είδους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ο θειασότης της σταθερότητας. Τουλάχιστον αυτό πρεσβεύει και ο ρόλος στο ευρωσύστημα. Αν ξεκινούσε ένα τέτοιο σενάριο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα ήταν επικίνδυνο. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πάμε να μείνουμε όμως στο θέμα των τραπεζών και να πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο. Γιατί κυρίες και κύριοι, μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες επιχείρησαν να στείλουν οι κύριοι Στουρνάρας και Δραγασάκης κατά τη χθεσινή συνάντησή τους στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άντρες, προέβησαν σε δηλώσεις με στόχο τον καθησυχασμό αγορών και πολιτών, καθώς και τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αν και οι δηλώσεις ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, μια δεύτερη ανάγνωση τους αποκαλύπτει τη διαφορά που χωρίζει την κυβέρνηση από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Εάν υπάρξει άρνηση αυτής της τεράστιας προεργασίας που έχει γίνει, ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του. Σας φοβίζει η στάση της Γερμανίας, κύριε Αντιπρόεδρε? Δεν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο για να μας φοβίζει. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση αποστείλει μέσω του Υπουργού Οικονομικών, απέναντι στην οποία δεν έχουμε ακούσει κανένα συγκεκριμένο μέχρι στιγμής σχόλιο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι συζητήσαμε τον κύριο Στουρνάρα για μία ακόμη φορά την κατάσταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συμφωνήσαμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί, θα έλεγα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα μας. Κύριε Διοικητά, όχι άλλη ερώτηση, μία ερώτηση πάνω. Για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, θα πρέπει να ανησυχούμε ή για τις τράπεζες? Καταρχήν, ενημέρωσα και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Αντιπρόεδρο για το τι δημήφθη χθες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συναρτά εν πωλής τη θέση της από το τι θα γίνει
στο Eurogroup. Γι' αυτό και με χαρά άκουσα σήμερα την αισιόδοξη προοπτική που έδωσε ο Αντιπρόεδρος. Σκοπός τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Τραπέζης Ελλάδος είναι να διασφαλιστεί η ρευστότητα και η ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος. Αν υπάρξει κάποιο ατύχημα, σας φοβίζει αυτό? Είμαστε εδώ ακριβώς για να αποφύγουμε τα ατύχηματα. Με τα ATM που και γίνεται στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος ανησυχεί και με τις εκροές χρημάτων, κύριε Διοικητά. Είμαστε υπό απόλυτο έλεγχο. Και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αντίδραση του κόσμου. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αντίδραση του ελληνικού λαού και των καταθετών, συγκρινόμενη μάλιστα με απαράδεκτες κινδυνολογικές αναφορές που γίνονται δυστυχώς και σε ελληνικά αλλά κυρίως σε ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι ψύχρεμη και αξιοθαύμαστη. Και πρέπει πάντως να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν την Ελλάδα γονατισμένη ακριβώς για να μπορέσουν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Και νομίζω ότι όλοι και ο καθένας από εμάς μπορεί να σκεφτεί τι βοηθάει τη χώρα μας και τι βοηθάει αυτές τις δυνάμεις. Ευχαριστούμε πολύ. Για το γερμανικό κανάλι, επιτρέψτε μου στα γόνατά σας να ρωτήσω, έχετε κάνει σημαντικές και σοβαρές παραχωρήσεις ήδη που πόνεσαν? Μπορείτε να μας πείτε μερικές από αυτές και που δεν δέχονται τώρα, που δεν δέχονται οι Γερμανοί και τι λέτε αυτή τη στάση? Έχω επανειλημμένα πει και εκ μέρους της κυβέρνησης ότι η αντίθεσή μας δεν είναι με τη Γερμανία. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτιμούμε ότι δεν επέτυχε τους στόχους του και έχει παράξει και ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος, μια ανθρωπιστική κρίση στην ουσία, και έχουμε και μια λαϊκή εντολή νοπή η οποία λέει τέλος στη λιτότητα, τέλος στα μνημόνια. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει και δεν θέλει να κάνει τίποτα το οποίο θα ήταν μια παραβίαση της λαϊκής εντολής. Από εκεί πέρα έχουμε κάνει όλη την προσπάθεια, έχουμε κάνει διάλογο, να κατανοήσουμε τα σημεία στα οποία υπάρχει μια ευαισθησία από άλλες χώρες και θεσμούς της Ευρώπης, και πιστεύω το σημερινό κείμενο συμπυκνώνει ακριβώς όλη αυτή τη δουλειά που έγινε τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις των κύριων Στουρνάρα και Δραγασάκη. Άρα, Χρήστο, τι συμβαίνει με τις καταθέσεις? Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είπε ότι είναι υπό έλεγχο. Ρωτήθηκε μάλιστα για τα κάποια προβλήματα στα ATM κτλ. Τα οποία δεν υφίσταται για τέτοιο ζήτημα. Άρα λοιπόν, θεσμικά δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Πραγματικά. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Υπάρχει εκροή καταθέσεων, η οποία είχε ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Έδειξε ενδείξεις ύφεσης αυτόν τον καιρό. Και τις τελευταίες δύο μέρες, όπως είπαμε και λίγο πριν, εντάθηκε ξανά το φαινόμενο. Να πάμε λίγο όμως και στο Eurogroup, ας αφήσουμε λίγο τα δικά μας. Συγγνώμη, όπως είδατε και στο βίντεο, ο Γιάννης Τουρνάρας όμως αποστασιοποιήθηκε από τον κύριο Δραγασάκη. Είπε ότι άκουσα τις ενδιαφέρουσες και θετικές προοπτικές του Αντιπροέδρου. Πήρε απόσταση, δεν συντάχθηκε με τη γραμμή της κυβέρνησης. Αυτό το μήνυμα είναι πρόβλημα για τις καταθέσεις. Αυτό το μήνυμα είναι πρόβλημα για όσους καταλαβαίνουν και ακουρκίνει πολύ τον κύριο Στουρνάρα τι ήθελε να πει στον Αντιπρόεδρο. Και μια ανησυχία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε? Δεν είναι ανησυχία. Είναι διαφοροποίηση της θέσης σε ένα πολύ ιδιαίτερα και ευαίσθητο σημείο. Mm-hmm. Ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος παίρνει αποστάσεις από τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Αυτό είναι καινοφανές. Κανένας στα χρονικά διοικητής Κεντρικής Τράπεζας χώρας, όχι μόνο της Ελλάδας, χώρας, δεν έχει πάρει αποστάσεις σε τέτοιο σημείο από την κυβέρνηση. Η απάντηση του κ. Δραγασάκη, ίσως ξαναπαίξουμε και το βίντεο, είναι ενδεικτική. Ο κ. Δραγασάκης είπε ότι συγκεκριμένα κέντρα μας θέλουν αδύναμους για να μπορέσουν να επιβάλλουν τη βούλησή τους. Δεν έδειξε το Γιάννη Στουρνάρα, αλλά ήταν απάντηση στην προηγούμενη δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα ότι βλέπω τη θετική προοπτική του Αντιπροέδρου. Ο ίδιος δεν τη συμμερίστηκε. Την ώρα που η χώρα σου είναι σε διαπραγματεύσεις και είναι ακριβώς στο χείλος. Ακριβώς στο χείλος. Παλεύει να κρατηθεί. Δεν επιτρέπεται λοιπόν από τον. Είναι εξωθεσμική δήλωση. Μάλιστα. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις καταθέσεις. Αν έχουμε ένταση σε εκροές καταθέσεων, αυτή θα χρεωθεί στον κύριο Στουρνάρα αυτή τη φορά. Τα βλέμματα όμως παραμένουν, Χρήστο Φράγκου, στις Βρυξέλλες. Και θέλουμε να μας δώσεις εκεί πέρα μια εικόνα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει και μαζεύονται για τις σκληρές διαπραγματεύσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα σαν Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το γύρο που καθυστέρησε 90 λεπτά για να γίνουν κάποιες ακόμα συναντήσεις πριν μπουν μέσα. Ναι, προσπαθώντας να γεφυρώσουν διαφορές ή έστω
να καταλήξουν σε μια κοινή βάση. Η κοινή βάση που λέγαμε όλοι που ήθελε και η ελληνική κυβέρνηση που πήγε να αποτελέσει η ελληνική πρόταση δεν υπάρχει. Μάλιστα, ήταν μεταξύ Βαρουφάκη, Λαγκάρτ και Ντάισενμπλουμ και μετά ήταν μεταξύ Λαγκάρτ, Ντάισενμπλουμ και Σόιμπλε. Δηλαδή δεν ήρθαν σε επαφή. Ναι, ακριβώς αυτό επιχείρησε η τετράδα. Αυτό, ο κύριος Σόιμπλε έκανε μια πολύ ορθή δήλωση. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αυτό φάνηκε. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Βαρουφάκης είπε κάτι σε μια τετράδα ανθρώπων, οι οποίοι μετά είπαν αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης στον κύριο Σόιμπλε. Δηλαδή, δεν υπάρχει διμερής εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο. Και αυτό σε μια οικογένεια όπως η Ευρώπη είναι δύσκολο. Αυτό λοιπόν που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, πιο πολύ από όλα, αν θέλετε, σε αυτό το Eurogroup, δεν είναι το μνημόνιο, μη μνημόνιο, η γέφυρα ή κάτι άλλο. Είναι η πολιτική ανεξαρτησία της κυβέρνησης, αντιπολιτική κυδαιμονία που είχαν υπαχθεί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι και του Αντώνη Σαμαρά. Είναι όμως ότι θέλουν λύση και όχι μία ρήξη. Αυτό είναι σαφές. Και νομίζω ότι και γι' αυτό ο κύριος Βαρουφάκης είναι πιο θετικός από όλους τους άλλους. Δηλαδή θα βγει λευκός καπνός, de facto, εμείς πάμε για λύση κτλ. Δηλαδή, προσπαθώντας... Τι βλέπουν οι ξένοι αναλυτές, Χριστό? Οι ξένοι αναλυτές μέχρι χθες το βράδυ έβλεπαν αυξημένες πιθανότητες λύσης. Σήμερα βλέπουν συνολική λύση. Δηλαδή να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας πάει για 5 μήνες. Ωραία. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα η BNP Paribas, η Citigroup και όλοι οι άλλοι μιλούν για μικρές πιθανότητες λύσης. Παρόλα αυτά. Βλέπουν πιθανότητες να γεφυρωθεί το χάσμα και να είναι η σημερινή συνεδρία του Γιούργου η αφετηρία των συζητήσεων. Και τα δύο καλά είναι. Πολύ καλό είναι το να υπάρξει λύση. Μάλιστα. Και το θέμα είναι κάπου να καταλήξουν όμως και αυτές οι διαπραγματεύσεις. Σήμερα δεν θα καταλήξουν. Σήμερα κάπου. Όχι. Σήμερα δεν θα καταλήξουν. Κάπου άρχισαν ήδη να το λένε όλοι τους, εκτός τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος θα. Και μία εβδομάδα μας το λες αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως τα περιθώρια αρχίζουν και στενεύουν, Χρήστο. Μέχρι πότε έχουμε, 8 μέρες ακόμα, νομίζω. 8 μέρες έχουμε για να βγει ο μήνας και να τελειώσει το πρόγραμμα. Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και μία σημειολογία. Οι μέρες. Έχουμε 18 περίπου μέρες μέχρι να χρειαστεί να πληρώσουμε ομόλογα. Άρα λοιπόν τι σημαίνει. Οι Γερμανοί λένε ότι είμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα, άρα τι πρέπει να κάνουμε θεσμικά, να ζητήσουμε παράταση του προγράμματος. Εμείς τι δεν θέλουμε, να ζητήσουμε παράταση του ισχύοντος προγράμματος. Το πρόγραμμα λέει 28 Φεβρουαρίου. Εμείς μέχρι τις 28 και μέχρι τις 28 Μαρτίου λεφτά έχουμε. Αν λοιπόν το πρόγραμμα τελειώσει 28 Φεβρουαρίου, μετά τι μας και πάει με 1η Μαρτίου, τι θα κάνουμε, ένα καινούργιο πρόγραμμα. Άρα σημειολογικά η ελληνική κυβέρνηση θέλει να περάσει 28 Φεβρουαρίου για να ζητήσει απλώς ένα καινούργιο πρόγραμμα. Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε όλες αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις και της Κριστίν Λαγκάρτ, που βλέπουμε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Η Κριστίν Λαγκάρτ ήταν πάντα θειασότης της εξής άποψης. Πρέπει να τελειώσει η λιτότητα. Και έψαχνε τον τρόπο. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν της τον προσέφερε, καθώς ήταν δεμένη στο γερμανικό άρμα. Η τωρινή θέλει να αποδεσμευτεί από αυτό και προσπαθεί να βρει πώς θα το κάνει, χωρίς παράλληλα να προκαλέσει έντονους κραδασμούς στην Ευρώπη. Το δούνο του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε αυτή τη φάση είναι σιωπηρό. Λέει ότι εμείς στηρίζουμε την εξέβρεση λύσης Ελλάδας με την Ευρώπη. Το δικό μας πρόγραμμα ισχύει μέχρι το 2016, δεν λήγει στις 28 Μάλιστα. Φεβρουαρίου. Να σας δώσω και ένα αποκλειστικό λοιπόν σε αυτό το σημείο. Και ένα αποκλειστικό. Και να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Σε περίπτωση που η Ελλάδα μείνει από πρόγραμμα και από ρευστό, με μία μικρή αξιολόγηση, είναι έτοιμο να δώσει στην Ελλάδα 10 δις. 4,5% το επιτόκιο είναι υψηλό σε σχέση με το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν τελειώσαν τα λεφτά. Μάλιστα. Και δεν τελειώσαν οι πρόθυμοι να μας δανείσουν. Μάλιστα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λοιπόν μπορεί να μας καλύψει τις υποχρεώσεις με μία μικρή αξιολόγηση και έχει θέσει και τα ζητήματα που θα θέσει στην αξιολόγηση. Άρα θα παίξει λοιπόν καθοριστικό ρόλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο μπαλαντέρ των εξελίξεων. Μάλιστα. Εσύ τις παρακολουθούμε για τις εξελίξεις. Θα βάλουμε μία ανωτελεία. Χρήστο, για ό,τι νεότερο θα σε έχουμε στην αίθουσα σύνταξης πάνω στο κοντρόλ. Θα παρακολουθείς και εσύ τις εξελίξεις. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας.